Στην θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, SDA 2020-2030. Στο σχέδιο αυτό, που βασίζεται σε μη επικαιροποιημένα στοιχεία, έτος βάσης ήταν το 2018, που σε κέρυες ενέργειες έχει ως χρονοδιάγραμμα τα έτη 2023 και 2024, που προωθείται υπό την δαμόκλειο σπάθη των προστίμων που επιβάλλονται στη χώρα, που στηρίζεται σαφέστατα στι υπάρχουσε υποδομέ επικίνδυνων απορριμμάτων που διαθέτουν τρει περιφέρειες τη χώρα, μία εκ των οποίων είναι η περιφέρεια Δυτική Μακεδονία, η παράταξή μα αρνήθηκε να συνενέσει, καθώ προδιαγράφεται νέα υποβάθμιση τη περιφέρειά μα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι μα αφήνει αδιάφορου η εθνική διάσταση του προβλήματο. Όμω δεν παραβλέπουμε τι αρνητικέ επιπτώσει στην περιοχή μα. Προφανώ ο Χιτεά στο Λιγνητικό Κέντρο δεν έχει άλλε προδιαγραφέ για τον δικό μα αμύαντο και άλλε για τον άλλων περιοχών, όπω αναφέρθηκε στη συνεδρίαση από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μεταξά. Το πρόβλημα όμω θα φανεί όταν επιτρέψουμε να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, όταν την ίδια στιγμή που θα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και να επικοινωνήσουμε το προφίλ του εναλλακτικού τουρισμού στον τόπο μα, φορτηγά με αμυαντούχα απόβλητα θα περνούν από περιοχέ όπω τα Σέρβια και η Παραλίμνια περιοχή. Και όταν το όνομα Δυτική Μακεδονία θα παραπέμπει αυτόματα σε υποδοχή επικίνδυνων απορριμμάτων. Εκτό αν τελικά αυτή την τουριστική ανάπτυξη ευαγγελίζεστε για τα δάση και τον υδάτινο πλούτο μα. Στο πλαίσιο λοιπόν τη διαδικασία, ο Περιφερειάρχης καλείται να λογοδοτήσει γιατί η Περιφερειακή Αρχή πήρε θέση υπέρ του ΕΣΔΑ, δηλαδή υπέρ τη αποδοχή εγκατάσταση επικίνδυνων απορριμμάτων και μεταξύ αυτών και αμοιάντου από όλη τη χώρα στη Δυτική Μακεδονία. Ω παράταξη, η θέση μα είναι ξεκάθαρη και διαχρονικά σταθερή. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι να διαχειριστούμε τον Αμίαντο και τα επικίνδυνα απορρίμματα τη Δυτική Μακεδονία. Είναι δικό μα πρόβλημα και εμεί πρέπει να το λύσουμε με υπευθυνότητα. Είμαστε όμως επίσης ξεκάθαρα αρνητικοί στην προοπτική να μετατραπεί η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε υποδοχία του αμοιάντου και των επικίνδυνων απορριμμάτων της χώρας. Το θέμα αυτό έχει καθαρά πολιτική και αναπτυξιακή διάσταση και σχετίζεται με το τι περιφέρεια θέλουμε για τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Τονπουλίδου. Η απάντηση από την αντιπερι... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω ένα μικρό ιστορικό για να πω δύο πράγματα λίγο ε, για να γίνει κατανοητή απάντησή μας από όλου. Ο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείριση Αποβλήτων 2030 εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 και είχε προηγηθεί η ΣΜΠΕΙ, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε συμμόρφωση με αυτό το ΕΣΔΑ, η Διάδημα ξεκίνησε σταδιακά την κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείριση Απορριμμάτων, κατήρτισε αρχικά 13 δημοτικά σχέδια διαχείριση αποβλήτων για το σύνολο των Δήμων τη Δυτική Μακεδονία και τελικά στις 5 Τετάρτου του 2023 κατέθεσε το ΠΕΣΔΑ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στις 10 Τετάρτου του 2023 το Υπουργείο γνωμοδότησε θετικά αναφορικά με το ΠΕΣΔΑ. Δηλαδή το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ε, από εκεί και πέρα, το Εθνικό Σχέδιο στη συνέχεια στις 27 Έκτου, δηλαδή κάποιους μήνες μετά, κατατέθηκε η ΣΒΕΙ, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Ιτώσεων για το ΠΕΣΔΑ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, για το ΠΕΖΑ της Δυτικής Μακεδονίας και ακόμα δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Υπουργείο. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων 2020-2030 κατατέθηκε και ακολούθησε και η ΣΠΕ, για την οποία ζητήθηκε γνωμοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο και Υποδομών τη Περιφέρεια στι 15 Ιανουαρίου του 2023. Η απάντηση τη υπηρεσία δόθηκε σε αυτή την Επιτροπή Περιβάλλοντο και αποτέλεσε θέμα στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Επί του ερωτήματος τώρα της κυρίας Τουμπουλίδου. Ε, βασίζεται, λέει η κυρία Τουμπουλίδου, σε μη επικυρωποιημένα στοιχεία του 2018. Η παρατήρηση αυτή ταυτίζεται απόλυτα με την εισήγηση που έκανε η υπηρεσία στο σημείο 1 που στη γνωμοδότησή της λέει ότι στο κεφάλαιο 4 υπολογίζονται οι ποσότητες ανακατηγορία αποβλήτων που καλείται να αντιμετωπίσει το νέο ΕΣΔΑ Μέτος αναφορά στο 2018. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό και είναι στις παρατηρήσεις που έχει κάνει η υπηρεσία. Δεν διαβάζω όλο το κομμάτι ε, που ε, σημείωσε η υπηρεσία, γιατί μπορούμε να το βρούμε στην, στο έγγραφο της απάντησής της. Όσο αφορά τις κέρδε ενέργειες που έχει μέσα ως χρονοδιάγραμμα τα έτη 2023-2024... Είναι προφανέ ότι οι ημερομηνίε αυτέ θα τροποποιηθούν, γιατί πρόκειται μόνο για ένα σχέδιο. Άρα, εφόσον ε, έχει περάσει αυτή η προθεσμία, θα γίνει και τροποποίηση, όπω μα διαβεβαίωσε και η υπηρεσία. Στηρίζεται σαφέστατα στι υπάρχουσε υποδομέ επικίνδυνων απορριμμάτων που διαθέτουν τρει περιφέρειες τη χώρα, μία εκ των οποίων είναι η περιφέρεια Δυτική Μακεδονία. Αναφέρει η κυρία Τουμπουλίδου. Η κυρία Τουμπουλίδου αναφέρεται προφανώ στον πίνακα 11 του σχεδίου, για τις εγχώριες υφιστάμενες και προβλεπόμενες εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων των τριών περιφερειών σε πανελλαδικό επίπεδο. Όσο αφορά το ΧΙΤΕΑ, το χώρο υγειονομικής λοιπόν, ε, ταφής επικίνδυνων αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται αναφορά σε αυτό το πίνακα και λέει ΧΙΤΕΑ ΔΕΗ μέσα σε παρένθεση χουδουβουά, χώρο διάθεσης δηλαδή βιομηχανικών αποβλήτων καρδιάς. Αν και στον πίνακα στις παρατηρήσεις μιλάει για το ΧΙΤΕΑ στο λιγνητικό κέντρο Κοζάνης, όπου αναφέρεται ότι λειτουργεί για τις ανάγκες της ΔΕΗ, ωστόσο η σημερινή κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Ο συγκεκριμένος ΧΙΤΕΑ δεν λειτουργεί πια, αν και αναφέρεται στη μελέτη, αλλά λειτουργήσε ως χουδουβουά κατά τα έτη 2006-2010 και δέχτηκε περίπου 22.000 τόνους αμοιάντου και μετά έκλεισε όταν έκλεισε στη συνέχεια παραχωρήθηκε στη Διάδημα η οποία απλά τον παρακολουθεί περιβαλλοντικά και είναι εδώ εκπρόσωποι της Διάδημα οι οποίοι μπορεί να τα επιβεβαιώσουν αυτά άρα δεν μιλάμε για κανέναν ΧΙΤΕΑ αυτή τη στιγμή. Όσο αφορά τα βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα στη Δυτική Μακεδονία υπήρχε ο χιτά της ΜΑΒΕ, σας πληροφορώ, εκτός από το χιτέα, με αποκλειστική χρήση για τα απο... κίνδυνα απόβλητα της επιχείρησης, ενώ η Διάδημα έχει αναλάβει την αποθήκευση αμοιάντου για την οποία σχεδιάζει στη συνέχεια να κατασκευάσει ένα χιτάμ για τα απόβλητα αμοιάντου, σύμφωνα πλέον με το Πέσδα τη, Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείριση Αποβλήτων. Το χιτάμ αυτό θα εξυπηρετεί 30.000 τόνου αμοιάντου, εκ των οποίων οι 15 τόνοι θα είναι αποκλειστικά από τη ΔΕΗ, όπω έχει δεσμευτεί η Διάδημα και οι υπόλοιποι 15.000 τόνοι αφορούν ποσότητες αμοιάντου από τους Δήμους και αποκλειστικά μόνο από τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Ε, ήδη έχ, γίνονται κλήσεις πολύ συχνά από επιχειρήσεις ή από ανθρώπους που έχουν αποθήκες και ζητάνε πώς μπορούν να διαχειριστούν τον αμοιάντο. Αυτόν τον αμοιάντο θα εξυπηρετεί η διάδημα. Το ότι θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και ζητανε πως μπορουν να διαχειριστουν τον αμοιαντο Αυτό τον αμοιαντο θα εξυπηρετει η διαδημα το οτι θα εξυπηρετει αποκλειστικα και μονο τη Δυτική Μακεδονία προκύπτει με σαφήνεια τόσο από το ΠΕΣΔΑ, το οποίο αφορά μόνο την περιφέρεια, όσο και από τη γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σημείο κατευθύνσεις και μέτρα του ΠΕΣΔΑ 5Θ, στο σημείο αυτό που το Υπουργείο αποδέχεται τα σχέδια διαχείρισης για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όσο αφορά τα βιομηχανικά απόβλητα μη επικίνδυνα και επικίνδυνα, και αποδέχονται την πρόβλεψη ότι τα σχέδια αφορούν τον το μόνο της Δυτική Μακεδονίας και όχι από την υπόλοιπη χώρα. Όσο αφορά τις ποσότητες που προβλέπονται για την εξέλιξη παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων ως προ... το 2030, στο σημείο 473, οι ποσότητες αποτελούν απλή εκτίμηση ως το 2030 για 10.000 τόνους. Και επίσης δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η υποδομή θα κλείσει απαραίτητα το 2030, αλλά θα εξυπηρετήσει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για όσο χρειαστεί και αποκλειστικά μόνο για αυτές τις δύο χρήσεις. Καμία υποβάθμιση της περιφέρειάς μας δεν προβλέπεται στις ΜΠΕ του ΕΣΔΑ, καθώς ο χώρος της ΔΕΗ που προβλέπεται δεν παρέχει καμία ετοιμότητα σε κεντρικό επίπεδο για την υγειονομική ταφή των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δεν λειτουργεί απλά πια. Όσο αφορά την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μόνο τα μιαντούχα απόβλητα της ΔΕΗ θα διαχειριστεί η διάδημα στο ΧΙΤΑΜ και τα μιαντούχα απόβλητα των Δήμων και δεν θα γίνει καμία μετακίνηση με φορητικά μιαντούχων αποβλήτων από άλλε περιοχές. Αυτό που αποτελεί άλλωστε συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας όσο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και αυτό που πρέπει να προβάλλουμε προς τα έξω σε σχέση με την τουριστική μας ανάπτυξη είναι ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία σε εθνικό επίπεδο η περιφέρειά μας θάβει τις μικρότερες ποσότητες σκουπιδιών σε όλη τη χώρα καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό σκουπιδιών πάει σε επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Η Περιφερειακή Αρχή δεν αποδέχτηκε την εγκατάσταση επικίνδυνων απορριμμάτων και αμοιάντου από όλη τη χώρα. Αφού αφενό το ΕΣΔΑ δεν προσδιορίζει πού θα γίνουν τέτοιε εγκαταστάσει, δεν υπάρχει καμία αναφορά, και αφετέρου το ΠΕΖΔΑ από τον τίτλο του και μόνο ω περιφερειακό σχέδιο αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση των αποβλήτων, επαναλαμβάνω, τη περιφέρεια Δυτική Μακεδονία και καμιά άλλη περιφέρεια. Συνοψίζοντα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι, όσο αφορά το σχεδιασμό και τι ενέργειε τη Περιφερειακή Αρχή σε ένα θέμα που αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα και τη διαχείριση του αμοιάντου, η γνωμοδότηση αυτή αφορά τη ΣΜΠΕ του ΣΔΑ, δηλαδή μια μελέτη και όχι τα έργα αυτά καθε αυτά καθώ δεν είναι δυνατόν καμία υποδομή διαχείριση αποβλήτων να πάρει άδεια λειτουργία χωρί τη σύμφωνη γνώμη τη Διεύθυνση Περιβάλλοντο και χωρί να έχει προβλεφθεί στο ΠΕΣΔΑ. Η ουσιαστική διαβούλευση στο τι θέλουμε να κάνουμε στην περιφέρεια θα γίνει όταν έρθει η ΣΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ. Εκεί και είναι η ουσία, όπου στη μελέτη αυτή θα προδιαγράφονται όλε οι υποδομέ που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τι ανάγκε τη περιφέρεια Δυτική Μακεδονία. Όσα σα αναφέρω, μπορεί να τα επιβεβαιώσουν και η υπηρεσία και ο εκπρόσωπο τη Διάδημα, ο οποίο είναι εδώ και μπορεί να απαντήσει και σε ερωτήσει σα. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ,